Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2713 του 1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι η δική σε αυτοτελή υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας και υπάγεται απευθείας στον αρχηγό του σώματος. Και αν θέλετε, εδώ υπάρχει και κάποια ιδιαιτερότητα, ίσως και αντιφατικότητα, γιατί σε όλα τα Υπουργεία οι υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου υπάγονται στον Υπουργό. Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία στο Υπουργείο, υπάρχει μόνο η υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων υπό τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας και είναι κάτι που θα πρέπει μελλοντικά να το δούμε για να μην κατηγορηθούμε ότι η όλη λειτουργία είναι Γιάννη Κερνάκη και Γιάννη Σπίνη. Έχει ως αποστολή λοιπόν τη διερεύνηση και εξιγνίαση και δίωξη εγκλημάτων που μαρτυρούν διαφθορά χαρακτήρα στον χώρο της ελληνικής αστυνομίας και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Κύρια αποστολή της αποτελεί αντιμετώπιση του φαινομένου της διαφθοράς με τη διερεύνηση, εξιγνίαση και δίωξη ορισμένων εγκλημάτων που διαπράττουν ή συμμετέχουν σε αυτά αστυνομικοί, υπάλληλοι ή λειτουργοί του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και υπάλληλοι και αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια. Ο σχεδιασμός του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατά το μέρος που αφορά το τομέα δημόσιας τάξης και προστασίας του πολίτη, με βάση την αδιαπραγμάτευτη αρχή ότι οποιαδήποτε πρωτοβουλία αποσκοπεί στην πληρέστερη προστασία και εξυπηρέτηση των συμφερόντων της χώρας, της κοινωνίας και των πολιτών, αποβλέπει στην εντατικοποίηση της προσπάθειας της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων προς το σκοπό περαιτέρω βελτίωσης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, και παρακαλώ κρατήστε το αυτή τη λέξη, αποτελεσματικότητα, με την επέμβασή της όχι μόνο στη διερεύνηση των καταγγελιών, αλλά ιδίως στην εντατικοποίηση της προσπάθειας και σε αυτεπάγγελτες ενέργειες ερευνών αρμοδιότητά της, τη βελτίωση του χρόνου και της ποιότητας ανταπόκρισης και τη μέγιστη αξιοποίηση του έμψυχου δυναμικού και των οικονομικών πόρων που τίθενται στη διάθεσή της. Για παράδειγμα, και μόνο αναφέρεται ότι το έτος 2014 από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων εφαρμόστηκε η αυτόφορη διαδικασία σε 76 υποθέσεις, από τις οποίες 45 αφορούσαν εμπλοκή αστυνομικών, 22 δημοσίων υπαλλήλων και μια συμμετοχή και 8 ιδιωτών. Το 2013 η αυτόφορη διαδικασία εφαρμόστηκε σε 108 υποθέσεις, 108 το 2013, 76 το 2014, αντίστοιχα σε 63 αξιωματικούς, αντί 45 το 2014, και το τρέχον έτος, δηλαδή μέχρι στιγμής στοιχεία, φαίνεται μια μείωση στην αποτελεσματικότητα, αφού η αυτόφορη διαδικασία εφαρμόστηκε σε 40 υποθέσεις. Αν με αφήσετε, κύριε Τζαβαρά. Όχι, αν βελτιώθηκε ο έλεγχος. Θα πείτε τη γνώμη σας μετά. Καταθέτει κάποια στατιστικά στοιχεία. Ολοκληρώστε, κύριε. Νομίζω έχω μάθει να μιλάω στους συναδέλφους χωρίς ειρωνίες και χωρίς αποδοκιμασίες. Κατόπιν των ανωτέρων, παρά το ότι μέχρι σήμερα θητεία του αστυνομικού διευθυντή Σταυρόπουλου Σταύρου ως διευθυντή εσωτερικών υποθέσεων δεν μπορεί να θεωρηθεί σαν αποτυχημένη, προτείνεται η επιλογή ως διευθυντή της υπηρεσίας του ταξιάρχου Αναστασάκου Αναστασίου. Θέλετε να συνεχίσετε εσείς. Συγκρατηθείτε, κύριε Λυκού, ηρεμία, ψυχραιμία. Ο οποίος κρίνεται ότι συγκεντρώνει... Γιατί. Σε απόλυτο βαθμό όλα τα ιδιαίτερα προσόντα για την ενάσχυση των καθηκόντων και την προαγωγή του υπηρεσιακού συμφέροντος, την αναβάθμιση της υπηρεσίας και την περαιτέρω σε ανώτατο επίπεδο αποτελεσματικότητά της. Άλλωστε, ο προτινόμενος ταξίαρχος έχει υπηρετήσει κατά το παρελθόν 6 περίπου χρόνια στην ανωτέρω υπηρεσία, είτε για 2 χρόνια εισηγητής στα πειθαρχικά συμβούλια, 2 χρόνια διευθυντής οικονομικής επιθεώρησης με επιτυχημένη θητεία, είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Κοινωνιολογίας και έχει φοιτήσει στη νομική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Εγώ, αντίθετα με τους προκατόχους μου που δεν παρουσιάζονταν στην Επιτροπή,
Βρίσκομαι σήμερα εδώ για να υποστηρίξω την επιλογή μου, η οποία δεν έχει κανένα άλλο στοιχείο παρά την πρόθεσή μου να καταστήσω ακόμη πιο αποτελεσματική την υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων. Η πρόταση και... Συγγνώμη, αλλά θα διορθώσω λίγο τον κύριο Βενιζέλο. Ο ορισμός γίνεται από την Επιτροπή και από τον Υπουργό και η Επιτροπή γνωματεύει. Μόνο κριτήριο είναι το επιχειρησιακό συμφέρον και η αποτελεσματικότητα. Και κρατήστε αυτές τις δύο φράσεις, παρακαλώ. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα στην αστυνομία, τα οποία, αν θελήσουμε να πούμε με το όνομά τους, θα τρομάξουμε όλοι. Υπάρχουν προβλήματα αντιστροφή των προτεραιοτήτων, υπάρχουν προβλήματα διαφθοράς, υπάρχουν προβλήματα αναποτελεσματικότητας. Το μεγαλύτερο μέρος των αστυνομικών δουλεύει με μόχθο και με φιλότιμο και προσπαθεί, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που δεν θα έπρεπε να είναι σε αυτό το σώμα και περιμένω από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Είναι λάθος να συσχετίζουμε τι γράφουν τα κάποια ΜΜΕ με την πραγματικότητα, προτού διαπιστώσουμε τι ισχύει πράγματι. Δηλαδή να μην βιαζόμαστε. Κοιτάξτε, είμαστε αποφασισμένοι να μην επιτρέψουμε τους ανταγωνισμούς ούτε ομάδων ούτε ατόμων μέσα στην αστυνομία. Αρκετά μέχρι εδώ με ευθύνη πολλών και κυβερνήσεων και αντιπολίτευσης και των πάντων. Ξαναλέω ότι υπάρχουν πολλά συμφέροντα, υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός, μακριά από μένα οι κομματικές προτιμήσεις, όμως οι προτιμήσεις που έχουν σχέση με την αποτελεσματικότητα, με την καλύτερη προώθηση της δουλειάς, εκεί συγγνώμη δεν θα υποχωρήσω. Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν, εμείς κάναμε την επιλογή, εγώ έκανα την επιλογή του κυρίου Ταξιάρχου, του κυρίου Αναστασάκου, και όσον αφορά τον απολογισμό που είπατε, ο απολογισμός συντάσσεται κάθε Φεβρουάριο. Άρα θέλετε να περιμένουμε στο Φεβρουάριο για να δούμε τι μετράει ο καθένας? Έτσι εσείς μετράτε τους, νομίζω ότι τους υφισταμένους μας όλους τους μετράμε κάθε στιγμή και κάθε μέρα. Και ο Πρωθυπουργός με μετράει κάθε μέρα και εμένα και τους άλλους υπουργούς και όλοι μας μετριόμαστε κάθε μέρα. Άρα η επιλογή είχε σχέση με αποτελεσματικότητα και ο χρόνος είχε σχέση με την προώθηση της δουλειάς μας. Συγγνώμη. Δεν μιλάω όμως για αποτελεσματικότητα μόνο, κύριε Υπουργέ. Έχει πέντε κριτήρια και για τη μετάθεση δεν έχει την αποτελεσματικότητα. Παιδιά, να διαβάσουμε τον νόμο τότε. Τι απάντησε σε μένα ο κύριος Τόσκας, απάντησε